Ναι, έλα, έχουμε. Hello ladies and gentlemen! Καλώς ήρθατε στο πρώτο Boxing So Much for Creators. Μια παρέα φίλων, YouTubers. Hello ladies and gentlemen! Καλώς ήρθατε στο πρώτο Fight Boxing εδώ πέρα σε ένα χώρο κατάμεστο, έτσι. Κατάμεστο χώρο, μια παρέα YouTubers, μια παρέα creators από το GTA, ένα τεράστιο beef μηνών, ετών και όμως θα γίνει μια πραγματική μάχη σε ένα ring, σε έναν εραστεχνικό αγώνα. Είμαι ο Ριού. Είμαι ο Βένε και εμείς θα έχουμε την τιμή να καστάρουμε αυτό το παιχνίδι, έτσι, αυτό το box εναντίον του Αρθά με τον Ιτσόν Λισκίλης. Μια τεράστια μάχη, το ξέρω. Τελεθεατές αυτή τη στιγμή έχουν υποστηρίζουν τον αγαπημένο τους creator, αλλά δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Γιατί, πού είμαστε, Βένε? Πού είμαστε? Είμαστε στο Περσέας Boxing Club. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε την τιμή να μας φιλοξενεί ο προπονητής, ο Μανώλης, που θα έρθει εδώ πέρα πάνω να πει και δύο λόγια. Έτσι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, ρε Μανώλη, δάσκαλε. Ναι. Θέλω να μας πεις λίγο δύο λόγια εδώ πέρα για τον εραστεχνικό αγώνα, γιατί ξέρουμε ότι θα είσαι και ο διαιτητής. Βέβαια. Έτσι, παρακαλώ. Ο εραστεχνικός αγώνας θα διαιτητήσει. Δεν θέλουμε αντικαταστικά χτυπήματα πίσω από το κεφάλι, καλάθι, ζώνη. Θα ακούτε πάντα τις εντολές του διαιτητή και πάντα θα πάρετε τον εαυτό σας από τη στιγμή που θα μπείτε στο ρίγκ μέχρι τώρα θα ακούσετε τον καμπανάκι. Λοιπόν, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην χτυπήσουμε. Γιατί είναι ερασιτεχνικό match fun to play. Να μας πεις λίγο τα διαλύματα, τους γύρους, το πώς θα διεξαρτηθούν αυτούς αγώνας, τους πόντους και τα λοιπά. Για να δούμε τα παιδιά. Λίγο πιο κοντά. Ναι, νομίζω ότι είναι γύρους των 2 λεπτών με ξεκούραση 1 λεπτό. Δύο λεπτά. Με βάση τα σημεία, αν δεν έχουμε νοκάου, α, μπορεί δηλαδή να έχουμε και νοκάουτ μαζί. Αν είναι να ανακοινωθεί ο νικητής. Να μιλήσω να σου πω. Εσύ είχες εδώ πέρα να πω μια ώρα πιο πριν εδώ πέρα και προπονούτησαν. Σίγουρα, βάσει της εμπειρίας σου, θα έχεις καταλάβει ποιος έχει το πλεονέκτημα σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, αλλά δεν θέλω να πω τώρα να εκθέσω κάποια πλευρά. Δεν ξέρω εγώ ποιος έχει το πλεονέκτημα. Θα γίνει χαμός, λες. Πω, αυτά μου αρέσουν. Αυτά. Είστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά-σιγά. Κάτσε, έχουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Με τις κάμερες όλα καλά. Λοιπόν, νομίζω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, δάσκαλε. Έτσι, μποξέρ δάσκαλος, εραστεχνικός αγώνας. Λοιπόν, ας καλωσορίσουμε τον πρώτο παίχτη στα 75 κιλά, πώς είσαι, τόσο, 75 κιλά, Άρθα Κατσίκα! Πάμε να χειροκροτήσουμε τον Άρθα Κατσίκα. Κόκκινη γωνία! Χιλιάδες τηλεθεατές! Ναι! Μία δήλωση, Γρήγορη, μία δήλωση, παρακαλώ. Και όταν το γίνω. Κάμερα πάλι. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με την κάμερα, αλλά μην αγχώνεστε, όλα φτιάχνονται. Τέταρτος γύρος, καληνύχτα. Το λέω πάλι. Ωραία, έχει ήχο. Ωραία. Έχουμε κάποια τεχνικά προβληματάκια, παιδιά. Λίγο υπομονή, θα φτιάξουν όλα. Παιδιά, εγώ το είπα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, οι κάμερες πέφτουν όλα τα φώτα. Μποϊκοτάζ αυτή τη στιγμή. Μας ρίχνουν, έτσι. Η ομάδα του Άρθα. Και έχει καλά, ρε. Ρε, παιδιά. Έχουμε. Αυτό με την κάμερα το είπα. Ακουγόμαστε. Ωραία, ακουγόμαστε. Πάμε. Λοιπόν, τεχνικά προβλήματα γίνεται λίγο τη στιγμή. Μην αγχώνεστε, η κάμερα θα φτιάξει. Έτσι δεν είναι. Μην μιλάς πάνω. Λοιπόν, θα φτιάξει η κάμερα. Έχει ένα θεματάκι. Φόρασε το, φόρασε το, φόρασε το. Μια χαρά. Μια χαρά είσαι, κούκλος. Πέρα... Για κάνε μερικές δηλώσεις στο chat. Μερικές δηλώσεις στο chat. Έχουμε, δεν έχουμε κάμερα, όπως είπα πριν.
τέσσερις γύροι θα κρατήσει το μάτζ. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο έχουμε πέμπτο. Σήμα, από ό,τι μαθαίνω από το control. Show, οπότε μέχρι το τέταρτο, δεν πάμε παραπάνω. Είναι χαριστικό και το τέταρτο. Πολύ χαριστικό. Οπότε στο τέταρτο round δίνει πρόμηση για νοκάου του Άρθας. Από την άλλη γωνία έχουμε τον μεγάλο Σταρ, ο οποίος έκανε accept το challenge μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Παρακαλώ, ας προδεχτούμε τον Ιτσολί Σκι! Απ' την αριστερή γωνία, πάμε να χειροκρότημα για τον Ιτσολί Σκινς, ladies and gentlemen. Ωπα, ακούγεται εδώ πέρα ο Γιαννούμπα, γίνεται χαμός. Μία δήλωση παρακαλώ, μία δήλωση. Δεν έχω να κάνω καμία δήλωση. Δεν έχω να κάνω καμία δήλωση, ήταν η μετάφραση από κάτω, έτσι. Να είμαστε ωραίοι. Τι γνώμη έχεις που θα σε βάλει knockout στον τέταρτο γύρο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έτσι λέει αυτός. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έτσι λέει αυτός. Δεν ξέρω. Αυτό λέει. Λοιπόν, οπότε νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε για το πρώτο round. Εμείς θα είμαστε κάτω για να κάνουμε casting μαζί με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Ανέβει ο διαιτητής, έτσι. Έχει έρθει και ο Τίμπλης, έχει έρθει και ο Γιαννούμπα, έχει έρθει και ο Τζέμι. Γενικότερα έχουμε μαζευτεί έτσι μια παρέα. Οπότε νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε για το πρώτο match. Θέλω να μας πείτε από το chat ποιος πιστεύετε θα κερδίσει, η Τσόνι Σκιλς ή Άρθας. Οπότε νομίζω πρέπει να τους μαζέψουμε λίγο. Τι λες? Ναι. Για παρακαλώ, για ελάτε. Λοιπόν, εδώ. Απαγορεύονται τα χτυπήματα, παιδιά, κάτω από τη ζώνη. Ναι. Απαγορεύονται τα χτυπήματα πίσω, έτσι, από αυτή την επιφάνεια, από αυτή μας και πίσω στο σβέρκο. Προστατεύουμε τον εαυτό μας από τη στιγμή που ακούσουμε καμπανάκι, δεν γυρνάμε πλάτη στον αντίπαλο ποτέ. Δώσε τα χέρια και ο καλύτερος να κερδίσει. Πάμε ένα χειροκρότημα! It's only skills versus Arthas round 1! Φύγαμε! Για να δούμε. Έχουμε match. Έχουμε match. Για να δούμε. Βλέπουμε και δύο επιθετικά αγχωμένα τα παιδιά. Προσπαθεί να πάρει. Βλέπουμε εδώ πέρα προσπαθεί να πάρει. Απόσταση προσπαθεί να πάρει ο Ιτσόνι. Έχει ξεκινήσει. Το timer το κρατάει. Να πω ποιος. Ωραία, θα πω. Να πω. Όχι. Δεν το λέω. Για να δούμε. Πρώτο χτύψι! Φαίνεται φίλε Ρίου εδώ πέρα να έχασε. Ναι, αλλά τους διεκόπη, το διεκόπη ο διαιτητής, τους διεκόπη ο διαιτητής. Παίζει να ήταν αντικανονικό το χτύπημα. Για να δούμε. Ούπα! Αμάν! Έχουμε μερικά περίεργα χτυπήματα, τα οποία ακολουθούν την συνεχή κίνηση. Τι ήταν αυτό, ρε Ιτσόλι. Ιτσόλι πιο γρήγορα, πάρε γρήγορα την άμυνα. Ούπα! Ω, τον έχεις τριμώξει! Τον έχεις τριμώξει! Τον έχεις τριμώξει! Λέει, 4-5! Μεγάλο! Πω, τι έγινε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε. Time, λέει εδώ πέρα έχουμε ο time. Coach. Λέει time, δεν ξέρω, σκληρός αγώνας, σκληρό το πρώτο round. Τελείωσε το πρώτο round τώρα. Όχι, έχουμε time out. Έχουν αρχίσει δυνατά όμως, έτσι. Ωραία. Μένει ένα λεπτό ακόμα. Και πάμε ξανά. Για να δούμε, τα δίνουμε. Νομίζω έχει πάρει πάρα πολλούς πόντους. Ναι. Πετάει χέρι. Ακολουθεί μια τακτική που έχει τεντωμένο το πάνω χέρι ο Ιτσόνι. Περνάει. Για να δούμε. Όπα, εδώ πέρα βλέπουμε τους κόσκιαψη. Όπα. Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα, έτσι δεν είναι, φιλερίου? Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Νομίζω δεν υπάρχει. Έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Υπάρχει πολύ ανταγωνισμός και τα δύο τα βλέμματα. Βλέπουμε μια έκριθμη κατάσταση. Όπα, δεξιή, direct, προσπαθεί να κάνει, αποφεύγει. Μεγάλο, προσπαθεί να του βάλει στο πρόσωπο. Περνάει καθήματα, uppercut! Uppercut! Τον έχει τριμώξει, σταματάει το παιχνίδι. Του σκόβει ο διαιτητής, του σκόβει. Του σκόβει ο διαιτητής. Απίστευτο παιχνίδι. Όπα. Όπα, παίζει ο Άρθας.
Ο Γιέζη ο Άρθας. Πέρασε πολλά χτυπήματα σε αυτή τη φάση εδώ πέρα ο Ιτσόνλι. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το πρώτο round. Λίγα δευτερόλεπτα πρέπει ακόμα. Πρέπει να κρατηθεί ο Άρθας γιατί τον έχει στριμώξει. Ο Ιτσόνλι το έχει καταλάβει και παίρνει με όλα. 10 δευτερόλεπτα. 9. Τώρα μεγάλο, μεγάλο! Μεγάλο παίκτη σταματάει ο διαιτητής. Έχουμε. Γωνίες και δύο. Γωνίες μεγάλα χτυπήματα. Γωνίες και δύο. Έχουμε break. Έχουμε break διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε break. Μεγάλα χτυπήματα, φίλε Ρίου. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή στις δύο γωνίες μπορεί να έχουμε πλάνα από τις δύο γωνίες. Δύσκολο. Δύσκολο, δεν πειράζει. Ο Αρθάς φαίνεται να έχει χάσει τον ήλιο. Νομίζω στους πόντους υπερέχει αυτή τη στιγμή ο Έτσον Λισκίνης. Ναι, νομίζω στους πόντους υπερέχει πολύ σκληροπυρηνικό αγώνας. Γιάννουμπα. Μία δήλωση παρακαλώ, Κοίτα, η αλήθεια είναι πως βλέπω λίγο ατσούμπαλα χτυπήματα. Φαίνεται η οργή ότι υπάρχει, το άγχος υπάρχει. Ωστόσο, είδαμε στην αρχή κάποια πίσω από το κεφάλι χτυπήματα από τον Ιτσόνλι, από ό,τι φαίνεται όμως βρήκε το aim τώρα. Έχει λαντάρει ένα ωραίο κόμπο στο τέλος. Έχει κουράσει λίγο τον Άρθα, να δούμε πώς θα μπορέσει να επανέλθει. Σε ποιον πιστεύεις? Είναι απρόβλεπτο. Μάλιστα. Ναι, το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή... Τι έγινε, ρε? Τι ήταν κλειστό? Όχι, εντάξει. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή θα κριθεί, παιδιά, ξαναλέμε, είναι live stream. Εντάξει, είναι μια παρέα με creators. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα. Πρώτη φορά μου κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξεκινάει ο δεύτερο γύρο. Οπότε γύρος. Κάνουμε ό,τι είναι. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα ξεκινάει το δεύτερο round. Το Ντίμπλι θέλω μετά να μα πει. Να δούμε. Βλέπουμε τον Τζέμι Φραπ, ο οποίο είναι στην κόκκινη γωνία και δίνει κάποιε συμβουλέ. Λοιπόν, για να δούμε. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, παρακαλώ. Φαίνεσαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ναι. Α, στο επόμενο time ανεβαίνουμε. Ωραία, μ' αρέσει. Λοιπόν. Αν υπάρξει επόμενο, έτσι, Φιλερίου. Για να δούμε. Γιατί έχει μπει πολύ δυναμικά ο Ιτσόνλι. Να ξεκινήσουμε. Round 2, Ιτσόνλι Σκύλης εναντίον Άρθα. Για να δούμε. Στο chat θέλω να μας πείτε ποιος πιστεύετε θα κερδίσει αυτό το τεράστιο show match. Για να δούμε. Παίρνει απόσταση ο Ιτσόνλι. Ο, το στριμώγνει πάλι. Χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλο, πετάει χέρι ο Ιτσόνλι, χρησιμοποιεί την τακτική με το ένα τεντωμένο χέρι για να παίρνει την απόσταση. Λοιπόν, προσπαθεί να κάνει την απόσταση, του ρίχνει δεξί, direct, αριστερό, direct, μέσα στη μούρη. Σταματάει ο διαιτητής. Βαρύ πάτημα ο Ιτσόνλι. Βαρύ, πάρα πολύ βαρύ πάτημα και φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή δέχεται. Παρατηρήσεις για αντιαθλητικό, τι είναι αυτό. Ναι, μάλλον για αντιαθλητικό. Παρατηρήσεις για αντιαθλητικό, ο coach είναι έτοιμο. Πω, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι. Τα χτυπήματα του Ιτσόνλι. Λίγο αντικανονικά τώρα σε αυτόν τον γύρο. Κοίτα, το πάει καλά στην αρχή, παίρνει την απόσταση, αλλά όταν πάει να λαντάρει το χείτ, εδώ του έφυγε. Για να δούμε. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάνει για να μην χάνει το τέμπο του και πόντους. Καλό χτύπημα. Ο Αρθάς φαίνεται να μην μπορεί να ανταπεξελθεί στο τεντωμένο χέρι του Ιτσόνλι. Τώρα ο Ιτσόνλι τον ξαναστριμώχνει, ξεφεύγει ο Αρθάς. Και κάποιες παρατηρήσεις από το διαιτητή. Ξανά με τεντωμένο χέρι προσπαθεί ο Ιτσόνλι. Ο λόγος σε σένα. Πάλι του σταματάει, μάλλον κάτι σημαίνει εδώ. Όπα, ξανά είμαστε στη μάχη. Τον έσπρωξε. Αριστερό, δεξί. Όπα. Δεξί στα πλευρά την έφαγε. Οπότε νομίζω είναι για ένας πόντος. Για να δούμε. Πάμε, ήσυχα. Box, δίνει box ο coach. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να λήξει το δεύτερο round. Για να δούμε. Χτύπημα στα πλευρά, τον έχει τριμώξει, απίστευτο, σοπ! Κι άλλο αντιαθλητικό, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Φίλε, ενώ χτυπάει καλά, νομίζω ότι βγαίνει λίγο σε αντιθλητική μορφή τα χτυπήματα, έτσι. Θέλουμε καθαρό άθλημα, λέει ο Κος, γιατί βλέπει κάποια περίεργα χτυπήματα, γι' αυτό ξαναμπαίνουμε μέσα. Ξαναμπαίνουμε στο round. Το δίνουνε. Για να δούμε. Ο timer βαρά, έχουμε μείνει λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Πάνω τα χέρια του Άρθα. Φαίνεται να έχουν κουραστεί από ό,τι βλέπω. Όπα, του ρίχνει. Υπερέχει λόγω του ύψους ο Ιτσόνλι, τον έχει στην γωνία! Αριστερό δεξί, κλείνει τώρα, τον έχει στην γωνία! Στοπ από τον έχει στην γωνία, το κόβει! Countdown ο coach, 3! Μεγάλο παιχνίδι! 5, 6, 7, 8, 9, παίζει, έχουμε box, το λέει ο δάσκαλος. 10! Ω, αριστερό δεξί! 19! Χτυπήματα, ο Άρθας τον έχει τριμώξει πάλι! Στοπ, κρατάει ο διαιτητής. Οπα. Ο Άρθας. Οπα, χτύπησε. Οπα.
Γωνία, 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 χτύπησε. Γωνία μπλε, αντιαθλητικό χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δεν ξέρουμε, όχι, 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 δεν νομίζω, δεν νομίζω. Όχι. Για να δούμε εδώ πέρα τις δύο γωνίες. Θέλουμε να ρίξουμε πλάνα από τις δύο γωνίες. Βασικά, άστο να μην ανέβουμε, γιατί άμα ανέβουμε τώρα, θέλουν λίγο ηρεμία. Ναι, 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 ναι. Παίρνουν και δύο breaks, είναι πάρα πολύ δύσκολο το match. Σκληρό, σκληρό παιχνίδι, πολύ σκληρό παιχνίδι, μεγάλος ανταγωνισμός. Έλα να κάτσουμε. Δάσκαλε, να πάρουμε λίγο χρόνο, λίγο break για να ηρεμήσουν λίγο τα παιδιά. Βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο. Δηλώσεις θέλουμε, δηλώσεις από το coach. Από το Timmy Chonley, δηλώσεις θα κάνουμε, παρακαλώ. Φωτιά, πάμε να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε δούμε. Πολύ δυνατό το match μέχρι στιγμής. Πολύ δυνατό, μας λέει ο φίλος μας ο Ηλεού. Για δούμε. Χριστάκη, Χριστάκη, έλα εδώ. Μία δήλωση από τον Χριστάκη, παλέμαχος μπουξέρ, παρακαλώ. Εδώ. Θέλω να πω ότι το match από τον πρώτο γύρο φάνηκε ότι είναι πολύ δυνατό και θα δούμε τη συνέχεια ένα καυτό φοβερό match. Τίμπλες, Τίμπλες. Φίλος, κολλητός φίλος του Ιτσόνλη και είναι στο προπονητικό team του Ιτσόνλη, παρακαλώ. Πολύ καλός ο Ιτσόνλη, να ξέρετε. Έχει πει με πόνο, έχει δώσει πόνο και να ξέρετε περνάει και ο νικητής σήμερα. Oh! Αυτό πιστεύω στη στιγμή. Το δήλωσε ο Batman, ο δικός μας, το δήλωσε. Γεια σου, Γιώργα, και στην κάμερα, έτσι να πούμε για τα shout. Εσύ σε ποιο πιστεύεις, δεν μας είπες. Εμείς είμαστε biased, εμείς δεν μπορούμε, πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και αμερόληπτοι. Μπορούμε να ανέβουμε πάνω να πάρουμε πλάνα, λες, το έχουμε. Το έχουμε. Όλα καλά, Mike. Ο Μάικ προφανώς στην παραγωγή, έτσι, για να είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο round 3. Μπορούμε να πάμε πάνω, αλλά μιλάνε... Ναι, αυτό σκέφτομαι ο εγώ. Τζέμι δίνει... Ας δούμε λίγο, Τζέμι. Ναι, να δούμε ο λίγο Τζέμι δίνει συμβουλές στον Άρθα, του δίνει νεράκι. Μ' αρέσει το team spirit, το vibe. Μ' αρέσει αυτή η αδελφότητα, αυτό το... Η βοήθεια, έτσι, η ψυχολογία. Και από την άλλη γωνία έχουμε βέβαια τον Ηλεού. Από την άλλη Ηλεού του δίνει εδώ πέρα τα μασελάκια του, τα καθαρίζει. Τον ετοιμάζει ο Ιτσόνης, φαίνεται ετοιμάζει... ακούραστος. Μ' αρέσει πάρα δεν πολύ. Δεν τον έχω δει κουράζει. Γιάννουμπα, Γιάννουμπα, μία δήλωση, παρακαλώ. Δεν θέλουμε να δούμε χτυπήματα πίσω από το κεφάλι, θέλουμε μόνο clean hits. Να μην έχουμε και κάποιο πρόβλημα, σαφώς είναι επικίνδυνο, άμα δεν λαντάρουν τα shots. Λίγο καθαρό μυαλό, παιδιά. Πυγμαχία είναι. Εδώ πέρα πρέπει να σοβαρευτούμε. Μ' αρέσει και ο Γιάννουμπα, βλέπετε εδώ πέρα είναι. Ντερέκη, τα έχει σηκώσει. Θέμη, θες και εσύ μια δήλωση. Έλα, φιλαράκι. Ο Ιτσόνλι έχει μπει πάρα πολύ επιθετικά. Καλά κάνει. Ο Άρθας είναι πολύ αμυντικός, αλλά πιστεύω ότι έχουμε καλό match για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ότι κρατάει δυνάμεις για να δώσει στον τρίτο και τέταρτο γύρο ο Άρθας, γιατί υποσχέθηκε στην αρχή του. Έχει μικρόφωνο, βέβαια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Υποσχέθηκε στην αρχή του παιχνιδιού το να βγάλει στον τέταρτο γύρο. Το τέταρτο γύρο, οπότε πάμε για τρίτο round σε λίγο. Μη κουραστεί ο Ιτσόνλι νωρίς. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Βέβαια, έχουν πάρει πολύ παραπάνω break από όσο χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Οπα, για να δούμε. Ο προπονητής κάνει κάποιες ανακοινώσεις στους παίχτες για κάποια αντιαθλητικά. Ο Μάικ από την παραγωγή έφυγε. Πού πήγε. Πού πήγε, ρε Μάικ. όλα καλά, όλα καλά. Δίνεις tips. Έφυγε ο Μάικ να δώσει tips. Έλα εδώ, Μάικ. Έλα εδώ κι εσύ. Έχει μαζευτεί αυτή... όλο το παρεάκι εδώ σήμερα. Τι είπες. Παρακαλώ. Μιλάμε κυριολεκτικά για Γολιάθ και Δαβίδ, έτσι. Έτσι. Μιλάμε για δύο κτίνοι. Προς το παρόν είναι μονοπλευρό. Δεν ξέρω μετά. Μπορεί να είναι στρατηγική, φίλε. Μπορεί να κρατάει. Εγώ νομίζω αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Εσύ, Μάικ, γνωρίζεις από πυγμαχία, έτσι δεν είναι. Εγώ ήμουνα. Τώρα είμαι πλέον στον όγκο. Ναι. Από ό,τι βλέπεις. Ναι. Έχω σταματήσει τον όγκο γιατί τα medium κάνουν πιο πολλά λεφτά. Για πάμε λίγο. Κρίστο. Δεν έχω να ξοδέψω. Θέλουμε το δάσκαλο, παρακαλώ. Δάσκαλε, μία δήλωση. Κύριε διαιτητά. Δάσκαλε, μία δήλωση πώς το βλέπεις το match. Γιατί βλέπουμε λίγο αντιαθλητικά κάποια. Για πάμε. Ο Ιτσόνλι είναι πολύ δυνατός. Δυνατός παίχτης. Δυνατός. Τον βοηθάει το ύψος. Τον βοηθάει το ύψος και το βάρος του και η σωματοδομή του. Είναι θηρίο. Αλλά όμως τεχνικά λίγο έτσι το χάνουμε και. Είναι καλύτερα για MMA νομίζω. Άρα στους πόντους πώς είμαστε περίπου. Δεν θέλω να μου πεις περίπου. Ή σαβάρκα. Ναι, το βλέπω μέχρι στιγμής ισόπαλο. Το ένα γύρο τον κέρδισε. Τον κέρδισε ο Ιτσόνλι, αλλά τον άλλο τον έχασε λόγω αντικανονικού χτυπήματος. Άρα είμαστε 1-1 αυτή τη στιγμή, ντέρμπι! Είμαστε σόπαλοι, είμαστε σόπαλοι. Λοιπόν, okay. το round 3, πώς είναι πολύ σημαντικό στο box το round 3, λόγω αντοχής, λόγω δύναμης. Το round 3 είναι καθοριστικό γιατί ο αθλητής δείχνει
πώς θα τελειώσει τον αγώνα. Αν θα αρχίσει να κρεμάει, δηλαδή να αρχίσει να κουράζεται και να καταλείπει, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αν είναι καλά γυμνασμένο, θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα πάρει φαλάκι τον αντίπαλό του. Θα δείξει δηλαδή ο τρίτος γύρος πολλά πράγματα. Να δούμε, θα δείξει ο τρίτος γύρος πολλά πράγματα. Πού βρισκόμαστε, Βενέ, πού βρισκόμαστε. Περσέας Boxing Club εδώ πέρα. Φιλοξενούμαστε, έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δάσκαλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προπονητή και δάσκαλο εδώ πέρα και διαιτητή του αγώνα που βλέπετε. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να μην χτυπήσουν και τα παιδιά, έτσι, για να είμαστε ωραίοι. Σίγουρα. Γι' αυτό έχουμε και κανονισμούς και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να χτυπάει αντικανονικά και πάντα βέβαια πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο, έτσι. Γι' αυτό φοράνε και κάσκες. Και κάσκες και γάντια και μασελάκι στο στόμα για να προστατεύουν το στόμα τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον coach, νομίζω σε λίγο περνάμε στο τρίτο round. Σε μισό λεπτό περνάμε στο τρίτο round. Βλέπουμε εδώ πέρα τα timers από δεξιά. Η Τσόλη! Επίσης, έχει κρατάει ο Τζίμι Φραπ την πετσέτα. Μπορεί να την πετάξει ο προπονητής. Κάναμε, ο Άρθας κοιτάει. Πω, ρίχνει κάποια. Δαιμονισμένα. Λάχνο βλέμμα. Έχει δροσιστεί, έχει πάρει τις ανάσεις που θέλει. Για να δούμε. Και τις συμβουλές του Τζίμι Φραπ του προπονητή. Για να δούμε. Έχουμε μάτσα ακόμα μπροστά μας. Όποιος κερδίσει, παιδιά, όποιος κερδίσει. Για να δούμε. Όποιος σε ποιον πιστεύετε εσείς, σε ποιον πιστεύετε. Για γράψτε λίγο. Θέλουμε και λίγο επικοινωνία να δούμε. Το live το βλέπεις, το live. Mike. Για άνοιξε λίγο το live να δούμε. Άνοιξε από το κινητό μου το live να δούμε. Τσατάκι μου, συγγνώμη που δεν σας βλέπουμε full να και δεν σας χαιρετάμε. Καλησπέρα στα παιδιά. Γιατί κάνουμε live stream. Έτσι, YouTubers είμαστε, κάνουμε live stream. Δεν να είμαστε τηλεόραση. Έτσι. Κάποιες καλησπέρες. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εδώ πέρα βλέπουμε τους παίκτες. Πω, πω, φίλε, δεν ξέρω. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει πάρα πολύ. Βλέπουμε συμβουλές. Ο Άρθας έχει πάρει δολοφονικό βλέμμα. Έτοιμος να τα δώσει όλα, όλα για όλα ο τρίτος γύρος. Θα είναι καυτός. Μάικ, βάλε λίγο τις κάμερες. Για να δούμε τσάτ. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ο τρίτος γύρος. Ο διαιτητής εδώ πέρα μιλάει λίγο με την κόκκινη πλευρά, με τον Αρθά. Ο Ιτσόνλι είναι έτοιμος. Δίνει το OK και πάμε. Έχουμε παιχνίδι. Ξανάμε τεντωμένο χέρι. Για να δούμε περί από όσα σου ρίχνει. Δεξίγλωσε. Δεξί direct, αριστερό direct. Προσπαθεί να δώσει. Τα δίνει ο Λέτσορ. Του διακόπτει ο coach. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Ο Αρθάς μπήκε δυνατά. Αλλά ο Ιτσόνλι τρελάθηκε. Το τσαγανό. Το πείσμα του δεν τον άφησε να δεχτεί καμία. Και... Ο Παπαίνει πάρα πολύ ωραία. Ο Αρθάς δεξί αριστερό. Δεξί αριστερό. Δεν έχει καθόλου άπειρα. Προσπαθεί να ρίξει τα direct. Πάρα πολύ δύσκολο. Τους διακόπτει πάλι ο coach. Τους διακόπτει πάλι ο coach. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε. Εδώ ο διαιτητής έχει πάει από την κόκκινη πλευρά. Μιλάει με τον αγωνιστή. Αθλητή. Πω. Πάλι τους διακόπτει. Δίνει κάποιες συμβουλές έτσι ώστε... Τι έπαθε ο Μάικ. Κάτι έπαθε ο Μάικ εκεί πέρα. Θέλει τουαλέτα. Κρίστο! Έχει πάει καλά, δεν υπάρχει εδώ πέρα πιο χαλαρά, να ξέρεις, γιατί γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή και οι δύο οι παίκτες. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σύλληπτο. Ο τρόπος που ο Ιτσόνλι μπαίνει με τα χτυπήματά του δηλώνει ότι είναι το αφεντικό, έτσι. Ο Ιτσόνλι είναι και δύο δηλώνει μέτρα, ότι παιδιά, είναι το αφεντικό. Είναι και δύο μέτρα ο Ιτσόνλι. Μπαίνει πολύ δυνατά. Ο Αρθάς αυτό το γύρο προσπάθησε να επιτεθεί, αλλά βρήκε... Δείξε λίγο με. Ιτσόνλι, όλα καλά! Δυναμή της! Αρθάς, δεν σε βλέπω. Πάμε λίγο, Αρθάς, σας εδώ. Φαίνεται κουρασμένος. Και χτυπημένος φαίνεται. Το χτύπημα να κάνει δίσλο και τον νόμο του, ρε. Όντως. Ναι, του ξέφυγε ένα χτύπημα έτσι. Εδώ και παίζει από την επιβάρυνση να πάθει κάτι. Μυϊκό. Γενικά τον βλέπουμε τον Άρθα εδώ, στον αριστερό ώμο, πίσω. Είχε φάει μια δυνατή εδώ από τον Ιτσόνι στο δεύτερο γύρο. Τώρα έκανε και ένα τζούφιο. Λογικά τραβήχτηκε. Παίζει να πάθει κανένα μπαίνοντα, δεν έκανε και καλό ζέσταμα. Παίζει να έχασε μόλις μόνος του. Λες να μην μπορεί να παίξει, για να δούμε. Λες να έχουμε... Για να δούμε, λέει, μπορεί να μην μπορεί να παίξει. Μπορεί να έχει χάσει, να του έχει βγει όμως. Όχι όμως, ρε. Εδώ πέρα. Παίζει να υπάρχει κάτι στο δελτοειδή ή να έχεις τίποτα εδώ. Να έχουμε κανένα τράβηγμα ή καμιά θλάση εδώ πέρα. Φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει. Οπα, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Προσπαθεί να μπει κάποιος. Κάτι πάνε. Έχουν έτσι φίλοι του Αρθά. Είναι έτοιμο να είναι... κάνουμε τους οριτσόλοι, τρία μία και καλά. Είναι λίγο παγκόσμιος, λίγο παγκόσμιος. Είναι λίγο παγκόσμιος πρωταθλητής. Για να δούμε. Εγκαταλείπει έχουμε. Έχουμε ένα τραυματισμό στο λαιμό. Ανεβαίνω πάνω.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό, ανεβαίνουμε. Παιδιά, ένα λεπτό, ανεβαίνουμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε πάνω. Και θέλουμε ρεβάνς, μιλάμε για ρεβάνς ήδη. Μισό λεπτό να μάθω λίγο, μισό λεπτό να μάθω. Τι συνέβη εδώ, τι συνέβη, τι συνέβη. Ο Άρθας υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό του όμο. Παραλίγο να βγει ο όμος του από μια άστοχη γροθιά. Το τζούφιο χτύπημα μάλλον του έκανε κάποια θλάση και δεν βρήκε αέρα αντί να βρει το στόχο του και τραβήχθηκε πολύ και έπαθε θλάση. Και τι γίνεται τώρα, πάει να βάλει το αγώνας. Ο αγώνας διακόπτεται. Ο γιατρός του αγώνα και ο διαιτητής πρέπει να σταματήσουν τη μάχη για λόγους υγείας και ασφάλειας του αθλητού, πάνω απ' όλα. Άρα έχουμε την πλεγωνία. Νομίζω ότι αυτή η μάχη, παιδιά, έχει μείνει ανοιχτή. Χρειάζεται μια ρεβάνς οπωσδήποτε. Δεν έκλεισε. Α, δεν κλείνει, δεν βγαίνει νικητής δηλαδή. Όχι, δεν παραιτήθηκε ο αθλητής. Ο διαιτητής κόβει τον αγώνα λόγω των κανονισμών. Άρα σε αρνητήθηκε, εγώ το σταμάτησα. Άρα σε. Ωραία, μία ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, δεν έχουμε νικητή, δεν βγαίνει νικητής. Βγαίνει νικητής με λόγω απόφασης του διαιτητή, αλλά ο αντίπαλος, επαναλαμβάνω, δεν εγκατέλειψε. Το σταμάτησα εγώ. Για να τηρώ την ασφάλεια και τον κανονισμό. Οπότε, μάλλον μιλάμε για ένα ανοιχτό αγώνα, επειδή έχει χτυπήσει το παιδί. Οπότε δεν έχουμε νικητή, με λίγα λόγια. Ναι, ας το αφήνουμε ανοιχτό. Το αφήνουμε ανοιχτό γιατί θα πρέπει να πάει ο αγώνας στα σημεία. Όταν υπάρχει εγκατάλειψη, ο αγώνας πάει στα σημεία. Και στα σημεία ήταν κοντά. Ναι, μεν φαινόταν ότι κερδίζει ο It's Only, αλλά έδωσε πολλά αντικανονικά χτυπήματα και του αφαιρέθηκαν κάποιοι πόντοι. Οπότε είναι στα ίσα. Είναι στα ίσα. Η μάχη αυτή πρέπει να ξανασυμβεί. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αφήνουμε κάτι ανοιχτό. Ήταν ένα τεστ αυτό. It's Only με εξέπληξε. Έχει πολύ καλύτερη τεχνική από όσο περίμενα. Και γενικότερα. Όπα, όπα, βλέπω ένα challenge εδώ πέρα. Όπα, καλή αυτή τη στιγμή, ladies and gentlemen, να μπουν στα box fights. Για να δούμε. Για να δούμε. Μπαίνω κι εγώ μέσα, παιδιά, άντε καλή νύχτα. Ναι, ναι. Όπα, να σας κάνω τέτοιο. Λίγο παγκόσμιος πρωταθλητής. Τι γίνεται, κλαίει. Μία δήλωση. Παιδιά, κλαίει. Είμαι ο αντίπαλος ο Άρθας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλεού που μου έδειξε κάποιες κινήσεις. Εντάξει, δεν είναι, κάνω χρόνια ή κάτι τέτοιο εγώ, σε αντίθεση με τον Άρθα. Αλλά εντάξει, τρεις μέρες προπόνηση έκανα με τον Ηλεού. Όχι μόνο με τον Ηλεού, και εγώ σου μάθα γίνοντα. Και τώρα έκανα και μία προπόνηση στο live του Ρίου, με Ρίου και Βενάκο. Αυτά, τα λίγα, απλά, καλά πράγματα. Και ό,τι είδατε, είδατε. Πάντως, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το show μας. Γουστάρα και τα παιδιά στο live stream, έτσι. Γιατί είναι μια παρέα φίλων οι οποίοι παίζουν, έτσι. Ναι. Είμαστε μια παρέα φίλοι και παίζουμε, έτσι. Θέλει, φυσικά να ξαναγίνει rematch. Αρκεί να γίνει καλά το παιδί. Ανοιχτός δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή, το ευχόμαστε και περαστικά. Εντάξει, μην πάμε εκεί. Θέλω να μείνω λίγο ξεκούραστος. Τίμπλης! Εν τω μεταξύ, είμαι σαν δημοσιογράφος τώρα, έτσι. Παρακαλώ. Τίμπλης, παρακαλώ. Τι έγινε. Τι έγινε, ρε, κοιμάσαι. Τι έγινε εδώ. Πώς τον είδες στο Hitman, πώς τον είδες. Πάρα πολύ δυνατός. Εδώ ήμουν εδώ, του δίνα νερά κτλ. Θα δούμε rematch, εγώ δεν ξέρω. Τι λέει, θα δούμε rematch. Ελπίζω να δούμε rematch. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Για την φιλοξενία. Στο Περσίας Boxing Club. Το match μένει ανοιχτή μάχη. Ξαναλέμε, επειδή ο Άρθος δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω του ώμου του. Και ο διαιτητής τον διέκοψε, οπότε μένει ανοιχτή μάχη για την επόμενη φορά. Λοιπόν, μία δήλωση. Από ό,τι βλέπω θα αργήσει. Είναι δυνατός τραυματισμός. Πονάει εδώ, ΠΕΚ. Πονάει πάρα πολύ στην κόκκινη γωνία, by the way. Δεν είχε κάνει καλό ζέσταμα, δεν είχε προετοιμαστεί και με το που έγινε αυτό λογικά το σκίσε. Είναι πάρα πολύ επίπονο. Δεν ξέρω, όσοι πάτε γυμναστήριο και γενικά κάνετε bench press, νομίζω έχετε ένα παρόμοιο feeling, το έχετε νιώσει, να πάει να σκιστεί αυτό εδώ. Νομίζω ξέρετε τι περνάει η ώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ότι μπήκανε τόσο δυνατά. Δηλαδή αυτή η κόντρα. Έπρεπε να είναι λίγο πιο χαλαρή, ρε φίλε. Πιο ήρεμα. Και να υπάρχει και προετοιμασία. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι ένα μάθημα το ότι δεν είναι αστείο. Δεν έχω καθόλου αίμα. Όχι, καλά, καλέ. Όχι, το μπλε. Κοίτα. Έχω κάτι. Δείξτε! Τι μάχε. Το παιδί, ρε φίλε, να είναι καλά. Αυτό μα ενδιαφέρει, να είναι καλά το παιδί. Πρώτα να αναρρώσει, μετά μια σωστή προετοιμασία για να αποφύγουμε παρόμοια σκηνικά. Και ελπίζω να μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς από κοντά το επόμενο match. Γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Αν υπάρχει υποστήριξη, ίσως ανοίξουμε και live να γίνει μάχη. Να πάω.
τώρα που το παιδί. Όταν νιώσει καλύτερα. Να πάω, αλλά το παιδί δεν είναι πολύ καλά, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, θέλουμε να πάμε και στην κόκκινη γωνία, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Αρθάς φαίνεται να πονάει πάρα πολύ. Λοιπόν, με κάποιο χρόνο. Παιδιά, εντάξει, δεν θέλω να το δείξουμε το παιδί, γιατί εντάξει, πονάει λίγο. Έως πολύ. Έχει, οπότε, έχει πάθει σίγουρα. Θέλω, περαστικά του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. Θέλω μια τεράστια καρδούλα για τον Άρθα. Μια τεράστια καρδούλα στο τσατάκι για τον Άρθα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι, να πάω. Οι διαγωνιζόμενοι, γιατί. Είναι, μεγάλη σκηνή. Είναι φιλία προφανώς. Respect αυτή η σκηνή εδώ πέρα. Προφανώς. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού. Παρότι τα χτυπήματα, παρότι το τελικό του αγώνα, ο Ιτσόν έχει πάει και συμπονεί το φίλο του, έτσι, γιατί φίλοι είμαστε όλοι. Fair play, ακριβώς. Fair ακριβώς. Play. Παιδιά, πολύ, πολύ δυνατός αντίπαλος ο Άρθας. Θα ξαναγίνει ρηματς, γιατί ήταν άτυχη στιγμή αυτό που έπαθε. Είναι όταν κάνετε αυτή την κίνηση. Την έκανε πολύ απότομα και τώρα έχει τραυματίσει και εδώ. Οπότε θα ξαναγίνει ρηματς κάποια στιγμή. Ρε φίλε, αυτό μόνο φοβόμασταν για τους τραυματισμούς. Ναι, αυτό είναι. Ήθελε καλύτερο ζέσταμα. Και εγώ ήθελα εντωμεταξύ, δεν έκανα. Θέλω όλοι ένα σπαμ στο chat περαστικά Άρθα. Και μια καρδούλα, και έτσι, μια καρδούλα για τον Άρθα. Γιατί ο Άρθας μπορεί να είναι αντίπαλος στο GTA, αλλά στην πραγματικότητα είναι αδερφός μου. Οπότε όλο το chat με καρδούλες. Έχουμε όλο το και chat. Τον προπονητή του Άρθα. Παρακαλώ. Για, ο Άρθας, όπως είστε, ήταν πολύ υποσχόμενος αντίπαλος του It's Only, αλλά έτυχε ένας μικρός τραυματισμός. Δεν είναι μικρός, ρε. Είναι μεγάλος, απλά είπα να χαλάρωσω λίγο τα νερά. Ήμουν έτοιμος, να πετάξω την πετσέτα, αδερφέ, μέσα. Δεν ξέρω τι να πω τώρα για τον Άρθα. Περαστικά. Ελπίζω να είναι περαστικά το παιδί. Περαστικά. Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Δίνω το μικρόφωνο στο Βένε. Δίνουμε το μικρόφωνο να είναι καλά το παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε πάρα James πολύ που ήσασταν εδώ και παρακολουθήσατε τον αγώνα. Ραντεβού στο επόμενο match 1-1 που ελπίζουμε rematch. Το επόμενο rematch 1-1. Λοιπόν, Ρίου. Βένε TV. Ορίστε. Ρίου Βένε TV, out. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.